ευχαριστήσω την Επιστημονική Επιτροπή, τη Διευθύνουσα την κυρία Δαλιγκάρου, την συνάδελφο την κυρία Κουτσούρη για την πρόσκληση να μιλήσω σήμερα. Για όποιον δεν με ξέρει, εγώ είμαι ψυχίατρος, συντονιστής διευθυντής στο δεύτερο ψυχιατρικό τμήμα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, αυτό που αποκαλούμε Δαφνή. Η δήλωση σύγκρουση συμφερόντων. Κοιτάξτε, να φαίνεται ότι αυτό που εμείς το βιώνουμε καθημερινά φαίνεται ότι αποτυπώνεται και σε διεθνείς μελέτες. Δηλαδή, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια αρνητική κατάσταση με άγχος, κατάθλιψη, θυμό. Φαίνεται να είμαστε στο χειρότερο επίπεδο των τελευταίων 15 χρόνων σε μια μελέτη που έγινε σε όλο τον κόσμο στην ουσία. Ναι, έχουμε πάρα πολύ άγχος και φαίνεται να έχουμε περισσότερο άγχος από πέρσι. Ενώ δηλαδή το 2020 που είχαμε την πρώτη επαφή με τον κορονοϊό, φέτος τα πράγματα φαίνεται να είναι χειρότερα από επίπεδο άγχους πάλι σε όλο τον κόσμο. Ναι, φαίνεται να γελάμε λιγότερο. Γελάμε βέβαια και εγώ πάντα θέλω να περνάω ένα θετικό μήνυμα και να μην βλέπουμε τα πράγματα μόνο αρνητικά και μόνο καταστροφικά, αλλά γελάμε και αυτό λιγότερο. Πρέπει να σκεφτούμε σε αυτές τις πολύ ωραίες οδηγίες που εκδόθηκαν από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ότι θα πρέπει να σκεφτούμε ότι όλες αυτές οι συναισθηματικές αλλαγές που βιώνουμε εμείς, που βλέπουμε γύρω μας, να μπορέσουμε πια να τις βάλουμε σε ένα επίπεδο κανονικότητας. Είναι μια φυσιολογική απάντηση. Είναι αναμενόμενες. Το να μην τις είχαμε θα ήταν ίσως προβληματικό από τη δική μας πλευρά. Λέγοντας αυτά, βέβαια, θα δούμε ότι δεν μπορούμε να φτάνουμε στα άκρα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το να έχουμε στρες είναι κάτι το οποίο είναι ζητούμενο. Είναι καλό να έχουμε το στρες σε ένα βαθμό το οποίο θα μας κινητοποιήσει. Το κινητοποιητικό στρες μέχρι ένα βαθμό συνδέεται με καλή λειτουργικότητα. Με δυνατότητα να παρέχουμε πράγματα, να οργανώνουμε για το μέλλον. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο μας βοηθάει. Το θέμα όμως, όταν αρχίζει να ανεβαίνει το στρες, όταν φτάνουμε σε αυτή την κοδωνοειδή καμπύλη και πέφτουμε από την άλλη πλευρά, αρχίζει το στρες τότε να συνδέεται με προβλήματα. Με κυρίαρχα προβλήματα, βέβαια, το ότι επηρεάζει τις γνωσιακές λειτουργίες. Δεν έχουμε λοιπόν προσοχή, δεν έχουμε συγκέντρωση, δεν έχουμε δυνατότητα να παρέχουμε έργο. Και προσπαθούμε φυσικά να το διαχειριστούμε. Το άγχος που έχουμε αυτή την περίοδο δεν είναι στην ουσία μόνο για τον κορονοϊό. Όχι, είναι και για την απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια μισθών, απώλεια των απαραίτητων στην ουσία. Και σε αυτή την περίοδο πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει μια υπερβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία τελικά καταλήγουν το πράγμα να το κάνουν ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, αναρωτιόμαστε κάποιες φορές πώς είμαστε ακόμα ζωντανοί. Πραγματικά, εγώ κάθε φορά που ακούω ειδήσεις, κοιτάω τον εαυτό μου ότι πραγματικά αναπνέω ακόμα. Είναι πολύ βαρύ αυτό το φορτίο, το οποίο το κάνουν χειρότερο. Δεν μας βοηθάει στην ουσία όλο αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες που μιλάνε για burnout. Φαίνεται να είναι τελευταίες εργασίες. Από αυτές, αφήστε με να μείνω μόνο σε μία για την οικονομία του χρόνου. Μια συστηματική έρευνα, λοιπόν, η οποία εστιάζει σε εργαζόμενους, σε μονάδες εντατικής φροντίδας και τμήματος επιγόντων. Με τη γνωστή μέθοδο της αναγνώρισης και αποκλεισμού κάποιων μελετών, φτάσουμε στις 11 μελέτες. Καλείται ένα χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο μέχρι τον Νοέμβριο του 2020, 11 μήνες δηλαδή. Σε αυτές τις μελέτες φαίνεται να συγκεντρώνονται 12.500 συμμετέχοντες και φαίνεται ότι το burnout είναι περίπου πάνω από το μισό, 49 με 58. Αυτό είναι το συνολικό βέβαια, το pool estimate, γιατί οι νοσηλευτές, οι νοσηλεύτριες είναι ακόμα σε μεγαλύτερο ρίσκο. Φτάνουν στο 60-70 σε κάποιες από αυτές τις μελέτες. Και φυσικά φαίνεται ότι αυτό δεν είναι το να έχεις burnout, σχετίζεται και με την προσωπικότητά σου στην ουσία, αλλά σχετίζεται και με αντικειμενικούς παράγοντες. Ότι δεν έχεις τα απαραίτητα υλικά, ότι ανησυχείς για τον αν θα μολυνθείς με τον COVID-19, για όλα αυτά που είπαμε πριν, για το στίγμα. Έτσι λοιπόν, τα πράγματα φαίνεται να είναι λίγο δεδομένα. Δηλαδή, έχουμε στρες, μέχρι μια σημείο είναι καλό και μας βοηθάει, μετά όμως προσθέτεται και άλλο και άλλο και άλλο και τελικά φτάνουμε στην ουσία να έχουμε εξαιρετικό στρες και να μιλάμε για burnout, που στην ουσία μιλάμε για εξουθένωση. Εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε ότι όλοι οι επαγγελματίες υγείας
αυτό που μας έχει, σαν να έχουμε σαν κύριο χαρακτηριστικό προσωπικότητας, είναι ότι πραγματικά απολαμβάνουμε την εργασία μας, απολαμβάνουμε να προσφέρουμε, θέλουμε να βοηθάμε τους τρίτους. Έχουμε λοιπόν αυτό που λέει τη συμπόνια και παίρνουμε και ευχαρίστηση από αυτό και μας βοηθάει. Είναι αυτό που στην ουσία το λαμβάνεις χωρίς στην ουσία να πάρεις τίποτα. Με το που δίνεις αυτή τη βοήθεια, έχεις πάρει πίσω την ανταμοιβή σου. Αυτό είναι πολύ καλό και πολύ όμορφο και αυτό μας συντηρεί και μας βοηθάει. Το πρόβλημα είναι όμως όταν φτάνει το πράγμα να υπάρχει μια κούραση, αυτό το compassion fatigue. Γιατί αυτό, στην ουσία, θα δούμε πώς οδηγεί στο burnout ή οδηγεί βέβαια σε ένα τραύμα. Ας κάνουμε ένα μικρό σχόλιο σε αυτές τις έννοιες που πραγματικά είναι λίγο δύσκολες να τις δούμε. Αυτό το sympathy, empathy και compassion, δηλαδή τη συμπάθεια, την εμπαθητική συμπεριφορά, το empathy και τη συμπόνια. Η συμπόνια λοιπόν είναι αυτή η συναισθηματική απάντηση όταν βλέπεις κάποιον που υποφέρει και έχεις έναν αυθεντικό, έναν γνήσιο, γνήσια επιθυμία να βοηθήσεις. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το empathy που το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ εμείς στην ψυχιατρική, που το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Όχι. Το empathy είναι αυτό που γράφω στο κάτω μέρος του slide, είναι η ενσυναίσθηση που σε βοηθάει να κατανοείς τα συναισθήματα των άλλων, ακόμα και αν δεν έχεις μοιραστεί τα βιώματά τους. Θα μου πείτε, πολύ λεπτή διαφορά. Ναι, είναι λεπτή διαφορά, αλλά είναι σημαντική. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο το empathy με τη συμπόνια. Όταν μιλάμε για το κούραση από τη συμπόνια, αυτό φαίνεται να έχει εμφανιστεί το 1992 από τους Τζόισον και μετά αναπτύχθηκε περισσότερο από τον Φίγκλι. Και φαίνεται να μας δείχνει ένα μοντέλο πώς στην ουσία παρουσιάζεται αυτό το compassion fatigue. Να δούμε λοιπόν πώς εμφανίζεται. Με αυτό το μοντέλο τι γίνεται. Έχουμε μια εμπαθητική ικανότητα να καταλαβαίνουμε τον ασθενή μας, να καταλαβαίνουμε, να μπαίνουμε στα παπούτσια του κατά κάποιο τρόπο, να βλέπουμε τα πράγματα από τη δική του πλευρά. Αυτό όμως, και έχουμε μετά και την επαφή με την όλο αυτό που υποφέρει και την έγνοια. Αυτό οδηγεί σε μια απάντηση από το μέρος μας, που πραγματικά είναι αυτό που κάνει για μας που λέμε θεραπευτική σχέση, που είναι σημαντικότατη με όλους τους γιατρούς. Γιατί σκεφτείτε ότι για αυτή τη θεραπευτική σχέση οι ασθενείς δέχονται να τους κάνουμε πράγματα όπως μια χειρουργική επέμβαση ή να τους δίνουμε φάρμακα τα οποία έχουν αρκετές παρενέργειες. Γιατί στην ουσία πιστεύουν βαθιά ότι ο γιατρός τους θέλει να τους βοηθήσει. Γι' αυτό δέχονται λοιπόν όλη αυτή την εισβολή φαρμάκων ή πράξεων στο σώμα τους. Και εδώ μέχρι εδώ τα πράγματα πάνε καλά. Αλλά όταν στην ουσία δεν μπορεί κάποιος να κάνει αυτό το detach, αυτή την απομάκρυνση από αυτή την εγκύτητα του ασθενούς, όταν αυτό που λέμε εμείς, μάλλον όχι εμείς, οι ψυχαναλυτές, ότι ο ασθενής είναι σαν να σε καταπίνει στην ουσία, σαν να έχει ένα over-involving, μια πολύ μεγάλη επαφή. Και παράλληλα έχεις μια απώλεια στο κάτω μέρος της ικανοποίησης. Δεν παίρνεις αυτή την ικανοποίηση. Έχεις αρχίσει να έχεις ένα υπολοιπόμενο στρες από όλη αυτή τη συμπόνια, από όλο αυτό το δώσιμο στον ασθενή. Αν αυτό συνεχιστεί για πάρα πολύ καιρό και όλες αυτές οι τραυματικές μνήμες μαζί με όλες τις άλλες στην ουσία υποχρεώσεις ζωής που έχουμε οδηγούν σε μια κούραση λόγω συμπόνιας, compassion fatigue. Και φυσικά υπάρχουν πολλά τα συμπτώματα τα οποία είναι και στο ψυχολογικό αλλά και στο σωματικό κομμάτι, από δυσκολία να συγκεντρωθείς, εφιάλτες, υπερβολικές αντιδράσεις, σωματομετατροπή, άπαθη, ανειδονία. Και φυσικά αυτό το βλέπει και κάθε υπηρεσία, το βλέπει το νοσοκομείο, ότι φαίνεται οι άνθρωποι αυτοί να λείπουν, δύσκολο να κάνουν τα καθημερινά τους καθήκοντα, να ξεσπούν εύκολα σε εκρήξεις θυμού, να υπάρχει μια γενικότερη αναστάτωση και μη σταθερότητα στην ουσία. Όπως βλέπετε πάλι οδηγεί στην ουσία, γιατί αυτοί που, όπως τονίσχε στην προηγούμενη ομιλία, αυτοί που είναι πιο φαίνεται να βασανίζονται περισσότερο από τον burnout, την επαγγελματική εξόδωση, είναι οι νοσηλευτές, οι οποίοι θα δείτε ότι είχαν τέτοια θέματα και πριν την έλεξη του COVID.
Απλώς το COVID τα έκανε ακόμα χειρότερα. Δεν ήταν ότι παρουσιάστηκαν με τον COVID, γιατί υπάρχει αυτή η ένδυα νοσηλευτών, υπάρχει όλο αυτό το δύσκολο πρόγραμμα, υπάρχει οι υπερορίες, οι μακρές ώρες στην ουσία, η απώλεια ύπνου και όλα αυτά οδηγούν στην ουσία σε μια κατάσταση που στην άκρη-άκρη να εμφανίζεται πάλι επαγγελματική εξουθένωση. Υπάρχουν πάρα πολλοί στρεσογόνοι παράγοντες που πραγματικά δεν θα καθίσουμε να τους πούμε έναν έναν, γιατί ο καθένας από αυτούς αξίζει μια ολόκληρη ομιλία στην ουσία. Γιατί πάντα υπάρχει η περίσσια εργασίας και υπάρχει και το θέμα ότι πια έρχεσαι σε επαφή με τη σοβαρή ψυχική νόσο, τη σοβαρή σωματική νόσο και το θάνατο. Ναι, αναπτύσσεται τραύμα, ο οποίο μπορεί να είναι πρωτογενές, όταν έχεις εσύ σε επαφή στην ουσία με την απώλεια ζωής, με τον κίνδυνο θανάτου, αλλά και δευτεροπαθής, όταν στην ουσία όταν κάθεσαι στις παρέες και μιλάμε και στην ουσία πλακώνεται η ψυχή μας, γιατί όλοι έχουμε να πούμε μια καταστροφική ιστορία. Και ο ένας είναι σαν να ανεβάζει στην ουσία αυτό το επίπεδο, όχι δίνοντας μια έτσι ανακούφιση, αλλά λέγοντας το χειρότερο που έχει συμβεί. Αυτό είναι ένα secondary τραύμα, ένα δευτερογενές τραύμα στην ουσία. Ναι, νομίζω αναφέρθηκε η προηγούμενη ομιλήτρια για το ηθικό τραύμα, την ηθική βλάβη στην ουσία που προκαλεί όλη αυτή η κατάσταση του κορονοϊού. Γιατί πάρα πολλές φορές μας εμποδίζει να προσφέρουμε αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε, είτε λόγω μη επάρκειας πόρων, είτε λόγω το ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε πια, είτε γιατί δεν μας αφήνουν κάποιοι τρίτοι, όπως πάλι υπόθηκε πριν. Έτσι λοιπόν, φαίνεται να υπάρχει πολύ έντονο αρνητικά συναισθήματα, τα οποία επιτείνονται ακόμα περισσότερο. Και νομίζω αναφερθήκαμε σε αυτό, το οποίο όντως πάλι οι νοσηλευτές φαίνεται να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος στην ουσία. Θα μπορούμε να πούμε ποια είναι η διαφορά από το compassion fatigue και από το burnout. Αυτή η συμπόνια λοιπόν, αυτή η κούραση εμφανίζεται απότοπα. Υπάρχει μια αίσθηση απομόνωσης. Υπάρχουν συμπτώματα ότι αποφεύγεις, ας πούμε, την πραγματική αιτία. Όταν μιλάμε για burnout, για επαγγελματική εξουθένωση, μιλάμε για κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο, πολύ πιο δομημένο στην ουσία. Και όταν στην ουσία έχει τρία συστατικά, τα οποία θα τα δούμε λίγο παρακάτω. Και φαίνεται να είναι μια νόσος, η οποία μπορούμε να την σχεδιαγραφήσουμε πολύ καλύτερα. Υπήρχε, από το ICD-10, υπήρχε η έννοια του burnout, υπήρχε η έννοια της εξάντλησης, ο κωδικός Z73.0, ο οποίος περιγράφεται σαν κατάσταση ζωτικής εξάντλησης. Νομίζω ότι είναι εκπληκτικός ο όρος, έτσι όπως περιγράφεται, ζωτικής εξάντλησης. Βέβαια, σε ένα πολύ ωραίο editorial, η ερευνήτρια αυτή αναγνώρισε 142 διαφορετικούς ορισμούς του burnout, με τουλάχιστον 47 από αυτούς να χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο που θα σας παρουσιάσω παρακάτω και είναι ίσως το πιο πολύ χρησιμοποιούμενο. Και φαίνεται να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εύρος που φτάνει μέχρι το 80%. Γιατί στην ουσία το πρόβλημα είναι ότι όταν έχεις ένα τόσο πολύ μεγάλο εύρος με τόσους διαφορετικούς θέματα στους ορισμούς, αρχίζεις να έχεις προβλήματα στο τι θα παρουσιάσεις στην ουσία στις μεταναλύσεις και στις ανασκοπήσεις. Γιατί φαίνεται ότι πάρα πολύ κοντά τα συμπτώματα αυτά που περιγράφουμε σαν burnout είναι και η κατάθλιψη. Θα δείτε πώς το διαχωρίζουμε. Το κύριο κομμάτι που φαίνεται να διαχωρίζεται εδώ είναι ότι το συσχετίζουμε με την εργασία. Γιατί αλλιώς, όπως έλεγε ένας παλιός καθηγητής μου, η κατάθλιψη είναι μια πρωτεϊκή νόσος. Ό,τι σύμπτωμα μου πείτε, οτιδήποτε σωματικό σύμπτωμα μου πείτε, εγώ μπορώ να σας πω ότι φταίει η κατάθλιψη. Εφόσον φυσικά αποκλείσουμε την οργανική αιτιολογία. Έτσι λοιπόν, έχουμε τον όρο επαγγελματική εξουθένωση. Και φαίνεται, όπως προείπα, να παίζουν ρόλο και τα ατομικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας σε αυτή την αλληλεπίδραση με το εργασιακό περιβάλλον. Και οι γιατροί και οι νοσηλευτές έχουν τα πρωτεία. Άρα λοιπόν, πάμε στον ορισμό στην ουσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο ICD-11,
Είναι λοιπόν κάτι που συνδέεται με την εργασία. Είναι ένα χρόνιο σχετιζόμενο με την εργασία στρες, το οποίο δεν το έχουμε διαχειριστεί κατάλληλα. Αυτό είναι το αντίστοιχο χωρίο στο ICD-11. Και μιλάμε, αυτό που μόλις είπαμε πριν, ας το δούμε λίγο στα ελληνικά. Σύνδρομο, λοιπόν, χρόνιο εργασιακό στρες, συνδεδεμένο μόνο με εργασία. Και έχει τρία χαρακτηριστικά. Συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση, απόσταση από εργασία με αισθήματα αρνητισμού και κινησμού και έλλειψη προσωπικής επίτευξης. Βλέπετε ότι είναι και τα τρία θέματα τα οποία πραγματικά στερούν την χαρά και την ευχαρίστηση το να μπορείς να που απολαμβάνεις, που είπαμε αρχή ότι είναι σημαντικό για κάθε επαγγελματία υγείας. Προσέξτε τα exclusions. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σίγουροι ότι όταν μιλάμε για ένα burnout και μπορούμε να το συνδέουμε στην ουσία με την εργασία, την επαγγελματική εξουθένωση, γιατί ο ελληνικός όρος είναι πολύ καλύτερος από το burnout στην ουσία, γιατί περιγράφει με σαφήνεια αυτό το οποίο λέμε, πρέπει να βγάζουμε λοιπόν τις διαταραχές που έχουν προσαρμογής, δηλαδή οτιδήποτε είναι σε ένα acute stress που έχουμε μια δυσκολία να το διαχειριστούμε. Οποιασδήποτε άλλες διαταραχές έχουν να κάνει πάλι με το άγχος, με φόβο και διαταραχές διάθεσης. Όλα αυτά δηλαδή θα μου πείτε, συγγνώμη, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί αν είναι κάτι από αυτά, αυτό θα έχει, ας πούμε, την πρωτοκαθεδρία και θα πούμε ότι όχι, είναι κατάθλιψη, η οποία μπορεί αυτή να προκαλέσει όλα αυτά τα συμπτώματα, τα αρνητικά και τα σημεία στην εργασία και να μην πούμε ότι είναι επαγγελματική εξουθένωση. Ή φυσικά θα μπορεί να υπάρχει και μια συνοσιρότητα. Γιατί με τα ταξινομητικά συστήματα αυτό συμβαίνει και αυτό ίσως κατηγορούν ότι δεν περιγράφουν στην ουσία πραγματικούς ανθρώπους. Περιγράφουν μια σειρά από λίστες και συμπτώματα που αυτά τα πράγματα μπορείς πραγματικά να έχεις και 3 και 4 και 5 και 10 διαφορετικές διαγνώσεις. Από παλιά, λοιπόν, φαινόταν ότι υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση με την επαγγελματική εξουθένωση. Βλέπετε σε μελέτες το 2012 μέχρι το 70% στους νοσηλεύτρες, 50% στους γιατρούς. Και μετά, σε μελέτη του 2015, υπήρχε μια αύξηση 9%. Η πανδημία θα έκανε αυτά πράγματα πολύ χειρότερα. Γιατί αυτά τα οποία φαίνονται εδώ είναι αυτά τα οποία βιώνουμε εμείς στην ουσία κάθε μέρα. Τώρα τελευταία, το 2021, έχει προσθεθεί και το τελευταίο. Η απουσία ελπίδας ότι αυτή η ιστορία θα τελειώσει. Επειδή πραγματικά αυτό μας το έχουν στερήσει και είναι πολύ σημαντικό να έχεις ελπίδα για να μπορέσεις να προχωρήσεις και να οργανώσεις κάτι, αυτό κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Άρα λοιπόν, ναι, είναι φυσιολογικό να αισθανόμαστε δύσκολα, να αισθανόμαστε φοβισμένοι, στρεσαρισμένοι, αλλά απ' την άλλη θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τον burnout, γιατί μπορεί να ξεκινήσαμε έτσι και μετά να φτάσαμε να καταλήξουμε έτσι και υπάρχουν πάρα πολλά συμπτώματα και οφείλουμε και εμείς να τα αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας και οι συναδελφοί μας να το αναγνωρίσουν σε εμάς, αλλά και ο οργανισμός να το αναγνωρίσει στην ουσία. Να πούμε τι, να αφήσουμε το στρες, το οποίο όπως είπα είναι βοηθητικό σε έναν βαθμό και αρχίζει να γίνεται μη λειτουργικό. Αλλά εδώ, όταν μιλάμε για τον burnout πια, έχουμε και ένα επιπλέον θέμα. Έχουμε το αίσθημα του αβοήθητου. Έχουμε μικρότερο κίνητρο, μικρότερη ελπίδα, αυτή την χρόνια εξουθένωση. Και φυσικά, όταν συμβαίνουν διαταραχές, είτε στο θέμα του άγχους, είτε στο θέμα της κατάθλιψης, είναι κάτι που το ξεχνάμε οι μη ψυχίατροι, είναι ότι επηρεάζονται άμεσα και αναπόσπαστα οι γνωσιακές λειτουργίες. Δηλαδή, οι γνωσιακές λειτουργίες σε εμάς συνδέονται άμεσα με το στρες και με την κατάθλιψη. Δεν είναι μια χαλαρή σχέση. Γι' αυτό, στην ουσία, σας λέω το πιο απλό παράδειγμα που όλοι έχετε, είναι η έννοια της ψευδοάνοιας στην τρίτη ηλικία. Γιατί οι άνθρωποι στην τρίτη ηλικία παθαίνουν κατάθλιψη, δεν αναγνωρίζεται και φτάνουν στην ουσία επειδή ξεχνάνε πράγματα. Και στην ουσία δεν έχουν κάποιο θέμα άνοιας, έχουν θέμα κατάθλιψης, η οποία δεν θεραπεύεται. Γιατί ειδικά σε κάποιους παλιότερους ανθρώπους είναι αδιανόητο να σκεφτείς ότι έχω κατάθλιψη. Δηλαδή σου λέει, έχω περάσει τόσα, θα έχω και κατάθλιψη. Σιγά, τι θα με λυπήσει, έχω κάνει τόσα στη ζωή μου. Και στην ουσία αυτό είναι που προκαλεί όλη αυτή τη δυσλειτουργία στο γνωσιακό επίπεδο.
Υπάρχει ερωτηματολόγιο επαγγελματικής εξουθένωσης, το οποίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Είναι του Maslach Burnout Inventory, το οποίο τι κάνει. Έχει 22 λύματα και προσπαθεί με έναν τρόπο, θα το μεγαλώσω, θα κάνω zoom, προσπαθεί να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις με το αν είναι 0, 1 ή στην ουσία πολύ έντονο ή σχεδόν ποτέ με αυτή την κλίμακα Likert. Και γίνεται το εξής. Προσπαθεί να απαντήσει σε αυτά τα τρία συστατικά που είπαμε πριν. Την επαγγελματική εξουθένωση, η οποία να είναι πάνω από 30, αυτή την αποπροσωποποίηση που μπορεί να είναι πάνω από 12, σε ερωτήσεις που είναι ενδιάμεσες. Δεν απαντάει λοιπόν όλες τις ερωτήσεις με τη σειρά. Είναι, όπως βλέπετε, 1, 2, 3, 6 στο πάνω λίμα. Το κάτω είναι 5, 10, 11, 15, 22. Και το τελευταίο, το οποίο είναι αν δεν έχουμε, στην ουσία, παίρνουμε επαγγελματική ικανοποίηση από τη δουλειά μας. Με βάση αυτό το ερωτηματολόγιο στην ουσία, το βρήκα ότι η πρώτη παρουσία στα ελληνικά είναι το 1992. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω καλύτερη από τον κύριο Αναγνωστόπουλο στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς, στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θεωρώ ότι μετά από αυτό πραγματικά το βρήκα να χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές διασκευές, στους δασκάλους, σε διάφορες επιχειρήσεις. Είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιείται περισσότερο από όλα. Υπάρχουν πάρα πολλοί οδηγοί για το τι θα κάνουμε. Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τι θα κάνουμε με την επαγγελματική εξουθένωση, μεταφρασμένα στα ελληνικά από την εταιρεία ΕΠΑΨΗ, στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος. Η πρόληψη ίσως είναι το καλύτερο. Και θα προσπαθήσω να επικεντρώσω σε αυτό το κείμενο το οποίο βρέθηκε, το οποίο το έβγαλε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως είπα, η ψυχιατρική κλινική, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα απλό, σαφές και κατανοητό κείμενο. Άρα λοιπόν μιλάμε για έγκαιρη αναγνώριση συμπτωμάτων και αντιμετώπιση του συνδρόμου με την αυτοφροντίδα, με την προσπάθεια στην ουσία να ρυθμίσουμε εμείς το άγχος, με μια ισορροπημένη διατροφή, με χρόνο ξεκούρασης, με σωματική άσκηση, με μείωση της καφεΐνης, του καπνίσματος και άλλα φάρμακα. Με δραστηριότητες που αυξάνουν τα θετικά συναισθήματα, που μπορεί να είναι μικρές ανταμοιβές, οι οποίες είναι απαραίτητες, γιατί στην ουσία έχουμε ξεχάσει, ειδικά στον χώρο υγείας, έχουμε ξεχάσει ότι υπάρχει και χώρος εκτός από το χώρο της υγείας, που οι άνθρωποι κάνουν άλλα πράγματα και πηγαίνουν σπίτι και πραγματικά ηρεμούν και ησυχάζουν. Δεν κουβαλάνε όλο αυτό το βάρος της εργασίας στο σπίτι τους, στην οικογένειά τους. Να αυξήσουμε λοιπόν τις δεξιότητες επικοινωνίας, που σε πολλούς από εμάς δεν είναι τόσο καλές. Να αναζητήσουμε έγκαιρα βοήθεια, αναγνωρίζοντας τα συμπτώματα θλίψης, μελαγχολίας, έντονης κόπωσης και, όπως είπα, να ζητήσουμε βοήθεια, αλλά και μέρημνα από τη διοίκηση. Δηλαδή, να υπάρχει δυνατότητα το προσωπικό να κάνει εναλλαγές θέσεων, γιατί φαίνεται ότι αυτό σχετίζεται με το αν παραμένεις μέσα σε μια θέση να κάνεις επαναλαμβανόμενα την ίδια εργασία, την ίδια και την ίδια. Μικρά διαλύματα, τα οποία είναι και αυτά σημαντικά στις πολλές ώρες βάρδιες. Όχι αυτό που μας είπε η προηγούμενη ομιλήτρια, ότι βγαίνεις μετά από 4 ή 8 ώρες για να πας στην τουαλέτα. Στο τέλος της βάρδιας, μια μικρή συνάντηση με το προσωπικό, με έναν προϊστάμενο ή με το διευθυντή της κλινικής, να συζητηθούν αυτά τα οποία έγιναν εκείνη τη μέρα, για να μην κουβαλάς όλο αυτό το φορτίο στο σπίτι. Η αυτοπροστασία είναι πολύ σημαντική. Και όπως είπαμε, το εργασιακό στρες, το άγχος, το τραύμα, η επαγγελματική εξουθένωση, ναι, υπάρχουν, τα περιμένουμε. Όλα αυτά αντιστρέφονται από το resilience, που εγώ το μεταφράζω σαν ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα, αποδοχή. Είναι σαν τον μπαμπού στην ουσία, που μπορείς να πηγαίνεις μαζί με αυτό που σου έρχεται στη ζωή. Φυσικά αντιστέκεσαι, φυσικά δεν το αφήνεις να σε ρίξει κάτω, αλλά πραγματικά γέρνεις, λυγίζεις για λίγο, δεν είσαι συνεχώς απέναντι. Και μετά επανέρχεσαι στην ουσία στην κατάσταση. Το να μπορείς λοιπόν να το κάνεις αυτό, πρέπει να έχεις μια θετική εικόνα αυτού. Να έχεις μια ρύθμιση των συναισθημάτων σου, να μπορείς να διαχειρίζεσαι κάποιες συγκρούσεις, να έχεις υγιείς τακτικές, καλές σχέσεις με τρίτους, να μπορείς να προχωράς, να βοηθάς τους άλλους. Βασικά, μιλάμε όμως, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να έχεις χρόνο για την αυτοφροντίδα σου.
Αυτό είναι κεντρικό σημείο. Και ας δούμε λίγο περισσότερο τι εννοούμε. Να μπορείς λοιπόν να φροντίζεις, να βλέπεις τι συμβαίνει με τον εαυτό σου. Αν πονάς κάπου, αν έχεις πονοκεφάλους, αυτά είναι μηνύματα τα οποία το σώμα σου, το μυαλό σου στα δίνει, γιατί δεν φαίνεται να το αγνοείς. Όλη αυτή η σωματομετατροπή συμβαίνει γιατί πραγματικά ο εγκέφαλος δεν μπορεί να επικοινωνήσει κάπως αλλιώς ότι δεν είναι καλά. Και με αυτόν τον τρόπο ίσως πρέπει να του δίνουμε περισσότερο σημασία. Να μπορούμε να βάζουμε τα όρια, να μπορούμε να έχουμε μια δυνατότητα όταν υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση να μπορούμε να την διαχειριζόμαστε στην ουσία και να αποδεχόμαστε και την καλή κριτική. Όταν μιλάμε λοιπόν και για self-care, μιλάμε για ασκήσεις, μιλάμε για να έχουμε καλές σχέσεις και μπορούμε να μιλάμε με κάποιον που μπορεί να μας ακούσει και που θα είναι το κατάλληλο πρόσωπο για εμάς. Το κομμάτι το eat well, exercise and sleep είναι ένα φοβερή σημασία, την οποία πραγματικά δεν δίνουμε καθόλου πραγματικά σημασία εμείς. Αλλά πραγματικά είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Όταν βέβαια έχει εγκατασταθεί η επαγγελματική εξουθένωση, περνάμε στην παρέμβαση. Εδώ το πρώτο κομμάτι είναι να ακούσουμε τον άνθρωπο. Να δούμε ποιο είναι το κύριο αίτημα, γιατί η επαγγελματική εξουθένωση έχει πάρα πολλούς συντελεστές. Αυτό που εμείς πάμε να βοηθήσουμε είναι αυτό το οποίο αφορά το συγκεκριμένο άτομο που έχουμε απέναντι. Μιλάμε για κούραση, μιλάμε για φόβο θα κολλήσει τον ιό, θα το μεταφέρει σε οικεία του πρόσωπα, μιλάμε θα κολλήσει αυτός μόνο, η απομόνωση, η επιδείνωση των επαγγελματικών σχέσεων. Διερευνούμε ποιο είναι το αίτημά του, γιατί με βάση αυτό θα το πλησιάσουμε το άτομο αυτό και θα μπορούμε να το βοηθήσουμε. Θα δούμε λοιπόν ποια είναι τα συναισθήματα που βιώνει το άτομο, σε τι ένταση, σε τι διάρκεια, ποιους τρόπους έχει επιστρατεύσει το ίδιο για να επιλύσει το πρόβλημα, ποιες είναι οι διαθέσιμες πηγές που μπορεί αυτός να αξιοποιήσει. Και με βάση αυτό θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τις δυνάμεις που έχει το ίδιο το άτομο για να μπορούμε να προσφέρουμε κάτι. Να το καθησυχάσουμε πρώτα απ' όλα. Αυτό που είπα από την αρχή, ότι αυτά που βιώνει είναι αναμενόμενα σε περίοδο κρίσης. Δεν ζούμε μια υπέροχη περίοδο ειρήνης, όπως έχουμε συνηθίσει να ζούμε τις τελευταίες 5 δεκαετίες στην Ελλάδα. Πρέπει να μπορούμε να παρατηρήσουμε, να αναγνωρίσουμε τις αρνητικές σκέψεις που αφορούν αυτή τη μη αποδοχή της κατάστασης. Γιατί συμβαίνει τώρα, γιατί σε μένα θα έπρεπε να έχουμε κάνει κάτι άλλο, όλο αυτό το που οδηγεί σε έναν αρνητισμό στην ουσία, ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί, γιατί έχουμε ανάγκη στην ουσία να βοηθήσουμε να τροποποιήσουμε τη σκέψη. Να πούμε ότι, κοιτάξτε να δεις, δεν είναι πάντα απαραίτητο ότι οι σκέψεις μας περιγράφουν την πραγματικότητα. Γι' αυτό οι αυτόπτες μάρτυρες στο δικαστήριο δεν δίνει κανένας την ίδια απάντηση. Γιατί εμείς στην ουσία καθορίζουμε πώς θα δούμε την πραγματικότητα και με βάση πώς βλέπουμε την πραγματικότητα την επηρεάζουμε στην ουσία να πάει προς τα εκεί. Άρα λοιπόν οι σκέψεις μας είναι σημαντικότατες και να στρέψουμε την προσοχή μας στο εδώ, στο τώρα και να κάνουμε μια εξάσκηση στην αποδοχή. Η αποδοχή δεν είναι παρέτηση. Είναι ότι καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, το αποδεχόμαστε και προσπαθούμε να βρούμε τι γίνεται, αλλά δεν έχουμε αυτή την αρνητική στάση απέναντί του. Χαλάρωση, σε αυτό το κείμενο περιγράφεται με λεπτομέρεια μια σύντομη εξάσκηση 3 λεπτών. 3 λεπτά στην ουσία, αυτά τα μικρά διαλύματα που λέγαμε ανάμεσα στις βάρδιες. Να μπορέσουμε να επικεντρωθούμε στον εαυτό μας, να μπορούμε να μάθουμε τον εαυτό μας λίγο καλύτερα. Να μπορούμε να δούμε όχι μόνο αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, τα οποία τι είναι. Τα οποία αρνητικά, όλα αυτά ο αρνητισμός είναι κάτι το οποίο δεν είναι στον έλεγχό μας πολλές φορές. Γιατί έρχεται απ' έξω, γιατί μας κατακλείζει. Γιατί δεν μπορούμε, οι άλλοι μας τον βάζουν πάνω, μας τον ρίχνουν. Είτε είναι ο προϊστάμενος, είτε είναι ο ασθενής, είτε είναι ο συνοδός. Αυτό εμείς είμαστε οι αποδέκτες. Το θέμα μας είναι ότι σε αυτό, επειδή δεν μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο, μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο σε τι, στο πώς θα τα προσλάβουμε αυτά. Μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο να βοηθήσουμε τον εαυτό μας στο να ανεβάσουμε τα δυνατά μας σημεία. Να μπορούμε να αποδώσουμε αυτά τα πράγματα, όχι απαραίτητα να τα κουβαλήσουμε αυτούς για να τα μεταβολήσουμε με κάποιο τρόπο. Έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να μπορούμε να πάμε στο σπίτι μας και να μην φτάσουμε σε τέτοιο σημείο εξουθένωσης. Το να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα, το να μπορέσουμε να μαζί με το άτομο να απαριθμίσουμε κάποιες πιθανές λύσεις
τι κάνει. Γιατί σίγουρα κάποιες φορές θα τα έχει καταφέρει. Θα έχει καταφέρει να πετύχει να μην είναι τόσο χάλια τα πράγματα. Αυτή η λύση λοιπόν να την ενισχύσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να την βελτιώσουμε. Να δούμε ότι αν δεν είναι τόσο καλή και χρειάζεται μια βελτίωση, να το συζητήσουμε, να την επιλέξουμε, να την αξιολογήσουμε, να επιλέξουμε μια άλλη. Θα πρέπει να σταματήσουμε πια το μεγάλο στίγμα για την ψυχική υγεία και για όλη αυτή την ψυχική καταπώνηση. Φαίνεται πια, δυστυχώς, δεν είναι κάτι που με χαροποιεί αν και ψυχίατρος. Δεν θέλω να έχω παραπάνω δουλειά, το ομολογώ, αλλά φαίνεται ότι ένας στους 5 Αμερικανούς, αλλά και ένας στους 5 Έλληνες ή και παραπάνω, αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Είναι και το οικονομικό βάρος, αλλά είναι και πραγματικά τα θέματα ψυχικής υγείας, τα οποία δυσκολεύεται κάποιος να τα παραδεχτεί, να επικοινωνήσει και να ζητήσει βοήθεια από ειδικούς. Το πρόβλημα του burnout είναι κυρίως, θα έπρεπε να είναι, πρόβλημα του οργανισμού, γιατί οδηγεί σε χαμηλή παραγωγικότητα, σε μέρες απουσίας, σε απώλεια ικανών στελεχών, σε ένα μεγάλο οικονομικό κόστος για τον οργανισμό. Άρα δεν αφορά μόνο το άτομο το οποίο πρέπει να παλέψει μόνο του αυτή την κατάσταση, αφορά και τον οργανισμό. Φυσικά, βρήκα πάρα πολλές τέτοιες υπέροχες σελίδες από το CDC και από άλλους οργανισμούς που βοηθάνε μέχρι και με application στην ουσία. Γιατί όλοι πια έχουμε ένα κινητό και όλοι καθόμαστε και παίζουμε, να μπορούμε να βρούμε κάποιο τρόπο να κάνουμε καλύτερη διαχείριση του στρες. Θα μου επιτρέψετε να τελειώσω και να πω να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα λίγο out of the box. Και τι εννοώ. Αυτό που μας είπε ο κύριος καθηγητής, τη σχέση τελικά που υπάρχει ανάμεσα στην εντερική χλωρίδα και στην παρουσία κάποιων ψυχικών νόσων, αλλά όχι μόνο ψυχικών νόσων, μέσω επιγενετικών μηχανισμών, φαίνεται στην ουσία ότι όταν δεν λειτουργεί καλά, υπάρχει μια πλειάδα ασθενειών από πάρα πολλά συστήματα τα οποία εμφανίζονται. Το τέλος, το τελευταίο είναι στην ουσία τα νευροψυχιατρικά με τη σχιζοφρένεια, με την κατάθλιψη να είναι πρώτη, αλλά βλέπετε προβλήματα στο ανοσολογικό, καρδιακό, μεταβολικά, δεν το συζητάμε. Και όπως είπα, θα με αφήσετε να δω λίγο out of the box. Το ξέρετε αυτή την ωραία τέχνη του να μην κάνεις τίποτα. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο, το εγκόμιο της απραξίας, το οποίο όταν το είπα σε ένα συνάδελφο, άρχισε να γελάει και να μου λέει, πάλι τεμπέλης, εσύ είπες, σκέφτεσαι κάτι, να μην κάνεις κάτι. Και δεν είναι έτσι τα πράγματα ακριβώς. Είναι απλά ένα άλλο κόνσεπτ. Το κόνσεπτ, ας πούμε, το οποίο φέρνει η Ανατολή σε εμάς, είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε τόσο επιθετικοί, να είμαστε, στην ουσία, τι κάνουν. Προετοιμάζουν πολύ καλύτερα την όλη κατάσταση. Στην ουσία είναι έτοιμοι, φαίνεται σαν να μην κάνουν κάτι, γιατί όταν έρχεται η ώρα να κάνουν κάτι, τα πράγματα είναι πολύ άμεσα. Όπως λένε χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει θέμα, δεν έχουν μεγάλους στρατηγούς στην Ανατολή, γιατί έχουν κάνει πολύ καλή προετοιμασία, ώστε η νίκη να φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο θα συμβεί έτσι κι αλλιώς. Άρα λοιπόν εδώ δεν μιλάμε για προετοιμασία. Αν κάποιος θέλει να το δει αλλιώς, η χριστιανική θρησκεία μας έχει δώσει και αυτή τη δική της απάντηση, ότι κάποιος κουβαλάει κάτι, ότι το έχει δοθεί. Η έννοια το έχει δοθεί είναι παράξενη, είναι σαν ένα, στην ουσία σαν μια ικανότητα, σαν μια χάρη, που όμως έχει και την υποχρέωση να την κάνεις. Και στην ουσία όμως είναι και απελευθερωτική, γιατί σου λέει, δεν σου έχει δοθεί, άρα δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο μέχρι εδώ. Άρα ο Θεός δίνει, προσφέρει και εσύ κάνεις ό,τι μπορείς με αυτές τις ικανότητες που έχει. Έχεις μια ελευθερία μέσα στον περιορισμό ή μπορείτε να πείτε και μια περιορισμό μέσα στην ελευθερία. Εγώ θα έλεγα ότι και ο Καμί δίνει την απάντηση σε αυτό και λέει ότι ο Σύσυφος είναι ο πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος, ο οποίος γνωρίζει τη ματαιότητα των κινήσεων του, ξέρει ότι ο βράχος θα ξαναπέσει, αλλά έχει νικήσει τους θεούς. Γιατί? Γιατί αυτός αποφασίζει κάθε μέρα να σπρώξει το βράχο, ξέροντας τη ματαιότητα του εγχειρήματός του, αλλά χαμογελά. Γιατί το ξέρει και το κάνει. Το επιλέγει χωρίς να έχει κάποιο θεό από πάνω να τον φροντίζει ή να τον υποχρεώνει να το κάνει. Το κάνει, δεν μπορεί να πάθει κάτι χειρότερο. Είναι κιόλας νεκρός. Εδώ λοιπόν, εγώ τελευταίο slide θα πω ότι αν θέλετε κάτι να θυμηθείτε από σήμερα και να το σκεφτείτε, είναι αυτό που εμείς περιγράφουμε στην ψυχιατρική ενεργητική ακρόαση.
Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και ακόμα και εγώ που λέω ότι το προτείνω και λέω ότι προσπαθώ, ακόμα πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι στην προσπάθεια. Γιατί η ενεργητική ακρόαση είναι να παρατηρούμε, να ακούμε, να μην διακόπτουμε τον άλλον, να μην τον κρίνουμε, να μην λέμε και εγώ έχω να πω κάτι άλλο. Να λέμε μόνο την αντανάκλαση του περιεχομένου, των αισθημάτων, των λεγόμενων. Α, εννοείς αυτό, έχει συμβεί αυτό και τι άλλο και τέτοια πράγματα. Επαναλαμβάνεις τα ίδια του λόγια. Δίνεις ανατροφοδότηση ή σιωπαίνεις. Γιατί και η σιωπή είναι πολύ καλή. Δεν χρειάζεται συνεχώς να μιλάμε και θα πρέπει να φύγουμε στην ουσία από την έννοια ότι πρέπει να είναι απαραίτητο να προσφέρουμε άμεση λύση. Δεν είναι απαραίτητο να προσφέρουμε άμεση λύση. Γιατί στην ουσία αυτό το οποίο κάνουμε είναι αρκετό για αρχή. Αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσει κάποιος. Και το θέμα μας, που εγώ αυτό το συσχετίζω με όλη την ιατρική, είναι ότι αν δεν ακούσεις, πραγματικά να ακούσεις με τον ενεργητικό τρόπο, δεν θα μπορείς να κάνεις διάγνωση. Δεν θα μπορείς να προσφέρεις κατάλληλη θεραπεία. Γιατί η θεραπεία συνδέεται με τη διάγνωση. Δεν γίνεται αλλιώς. Και στην ουσία αυτό που θυμόμαστε από την ιατρική είναι ότι δεν είναι μόνο η κλινική εξέταση, είναι και το ιστορικό. Και δεν είναι μόνο τελικά το ιστορικό πια όπως έχουμε φτάσει εδώ. Είναι όλος ο άνθρωπος ο οποίος πρέπει να θεραπευτεί. Σας ευχαριστώ. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας ταξιδέψατε και πραγματικά εγώ εκτός από τα τελευταία θα θυμηθώ και μια διαφάνεια για το resilience, το μπαμπού. Επειδή και στη γαστρεντερολογία έχουμε ένα 60% που είναι ψυχοσωματικής αρχής, θα συμβουλεύω λοιπόν τους ασθενείς αυτούς, αφού αποκλειστεί η οργανική νόσος, να γίνουν μπαμπού. Λοιπόν, ενδέχεται να κινδυνεύσω, να μου πει ο ασθενής, γιατί έχεις παραφρονήσει. Γιατί καμιά φορά το κάνω αυτό, θα ακούς μπαμπού, άλλος θα πει εγώ τι σχέση έχω με τον μπαμπού, ας πούμε. Τέλος πάντων, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν η κυρία Διευθύνουσα θέλει να πει, έχω να σου κάνω μια ερώτηση στο τέλος. Η κυρία Διευθύνουσα, αν θέλει να πει, να κάνει ερώτηση. Εγώ θέλω πραγματικά να συγχαρώ τον κύριο Τσόφελα. Μας έχετε αγγίξει πάρα πολύ. Μας έχετε δώσει και ιδέες και λύσεις για εφαρμογή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά, για την ανάλυση αυτή. Θέλω απλά να προσθέσω ότι πραγματικά η επαγγελματική εξουθένωση των νοσηλευτών έχει, όπως είπατε κι εσείς, από το 1992 που καταγράφτηκε αυτό το πρώτο ερωτηματολόγιο. Είχε γίνει πριν από περίπου 25 χρόνια μια μελέτη και στη ίσως και 30 στην Αμερική για ποιο λόγο εγκαταλείπουν οι νοσηλευτές το επάγγελμα και δεν είχαν κάποια εποχή, αν θυμάστε, και στην Αμερική είχαν μεγάλη έλλειψη νοσηλευτών. Τα ερωτηματολόγια λοιπόν που είχαν συλλέξει είχαν καταλήξει στα τρεις πρώτους λόγους που φεύγαν από το επάγγελμα. Το πρώτο ήταν το ωράριο. Πραγματικά το ωράριο του νοσηλευτή, το πρωί, απόγευμα, νύχτα, και εσείς ως ψυχίατρος καταλαβαίνετε ότι είναι από μόνο του ένα στοιχείο το οποίο χρειάζεται και ψυχολογική ενίσχυση και κίνητρα και βοήθεια σε όλο. Από μόνο του το ωράριο. Το πρώτο λοιπόν οι Αμερικάνοι νοσηλευτές είπαν ότι φεύγω από το επάγγελμα γιατί είναι το ωράριο. Το δεύτερο ήταν ότι θεωρούσαν οι Αμερικάνοι ότι είχαν λυπή εκπαίδευση. Φανταστείτε τώρα. Οι Αμερικάνοι ότι είχαν έλλειψη εκπαίδευσης. Και το τρίτο ήταν το οικονομικό και μια σειρά άλλα από άλλες αιτίες. Και τότε πραγματικά η Αμερική νομίζω ότι διπλασίασε τους μισθούς των νοσηλευτών. Ήταν ο πρόεδρος ο Κάρτερ, αν δεν κάνω λάθος. Και γέμισε νοσηλευτές η Αμερική. Και όταν εμείς το 2010 επισκεφθήκαμε κάποια νοσοκομεία εκεί του Χάρβαρντ για να εκπαιδευτούμε για το Joint Commission International, πραγματικά είχαμε νοσηλευτές όχι υψηλής πανεπιστημιακής στάθμης, γιατί υπήρχε και ένα στάδιο πιο χαμηλό. Και λέγανε ότι δεν είχαν που να επενδύσουν τα χρήματά τους. Και έφευγε ο ένας νοσηλευτής, ο οποίος έπαιρνε τότε 140.000 δολάρια το χρόνο, να πάει σε άλλο νοσοκομείο και του δίναν κάτι περισσότερο. Μιλάμε λοιπόν για πραγματική επαγγελματική εξουθένωση από τα ωράρια, έτσι δεν είναι, και από την έλλειψη εκπαίδευσης και το κίνητρο που σας είπα και στην προηγούμενη τοποθέτησή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ πραγματικά. Ήταν φοβερά χρηστική η ανάλυσή σας. Ευχαριστώ. Υπάρχει, συγγνώμη. Αν μου θυμίσατε κάτι, ένα μικρό σχόλιο σε αυτά που λέτε. Εγώ βλέπω και ένα ακόμα μεγαλύτερο βάρος στον νοσηλευτή, γιατί στην ουσία γίνεται αποδέχτης, επειδή ακριβώς είναι αυτός που φροντίζει, είναι η πρώτη επαφή και η τελευταία επαφή με τον ασθενή. Έτσι. Που στην ουσία απέναντι στο γιατρό, και το έχω δει πάρα πολλές φορές αυτό, είναι ευγενέστατος και πολύ, πολύ συγκαταβατικός για όλα πολύ τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά απέναντι στον νοσηλευτή βγάζει όλο το αυτό
Όλο το θυμό και το άγχος και όλα αυτά. Ναι. Και όλα είναι ο αποδέκτης. Είναι το λιμάνι ναι, που και νομίζω ότι χρειάζεται εκεί μια μικρή βοήθεια, νομίζω, στη διαχείριση όλων αυτών των καταστάσεων. Νατάσα. Τις ομιλίες που χαλάρωσα ακούγοντάς την, ακούγοντας ένα τόσο στρεσογόνο θέμα. Οπότε νομίζω, κύριε Τσόπουλο, έχετε καταφέρει τη μέγιστη επιτυχία και μάλλον να σας ακούσουμε πάρα πολύ προσεκτικά. Να συγχαρώ και εγώ, νομίζω και είναι γενική και στο συναδέλφων και λαμβάνω και μηνύματα. Ήταν καταπληκτική ομιλία και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω ένα πράγμα και να κάνω μια ερώτηση. Να πω αυτό που είπε και η διευθύνουσα και συμφωνώ πάρα πολύ, ότι είναι μια ευκαιρία να σκεφτούμε και σε ατομικό και σε επίπεδο νοσοκομείου. Γιατί όλοι το χρειαζόμαστε και όλοι μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Και τέλος να ρωτήσω ποιος τύπος προσωπικότητας. Γιατί λέτε ότι υπάρχει και ο τύπος προσωπικότητας. Υπάρχει αυτός ο τύπος προσωπικότητας. Ποτέ δεν αναλύσατε τον τύπο προσωπικότητα που είναι ο καλύτερος υποψήφιος για να πάθει burnout σύνδρομο. Δηλαδή, να πω και λίγο χιουμοριστικό, μάλλον τα γαϊδούρια δεν παθαίνουν, έτσι. Και μάλλον οι άνθρωποι. Εντάξει, είναι λίγο σχηματικό και ζητώ συγγνώμη. Ποιος τύπος προσωπικότητας τελικά είναι αυτός που κινδυνεύει περισσότερο να πάθει burnout? Νομίζω ότι μόλις σας δώσατε την απάντηση ότι οι άνθρωποι με ψυχοπαθητικά στοιχεία, αυτοί που δεν νιώθουν στην ουσία τον πόνο του άλλου που λέμε, είναι αυτοί οι οποίοι είναι λιγότερο επιρρεπείς στο να πάθουν κάτι τέτοιο. Γιατί δεν μπαίνουν πραγματικά, δεν το αισθάνονται όλο αυτό. Από εκεί και πέρα, εμείς μιλάμε με διαταραχές προσωπικότητας, τονίζοντας κάποια στοιχεία που είναι πιο προφανή σε κάποιον. Αλλά κάθε άνθρωπος, ο οποίος στην ουσία έχει έρθει σε ένα επάγγελμα υγείας με την τάση να προσφέρει, να μπορεί να δώσει, όταν είναι αρκετά εσωστρεφής, κλειστός σαν άνθρωπος και δεν έχει δυνατότητα κάποιων άλλων καταστάσεων για να μπορεί να χαλαρώνει και να φεύγει το μυαλό του. Όταν δηλαδή έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μόνο μέσα στο χώρο εργασίας του, με φίλους από το χώρο εργασίας και δεν έχει να ξεφύγει κάπου αλλού, αυτός είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο, γιατί κουβαλάει στην ουσία όλο αυτό το βάρος μαζί του. Ναι, ναι. Αλλά και ένα μικρό σχόλιο, να ελπίζω να μην εννοείται ότι θα με χρησιμοποιείτε σαν υπνοτικό και ότι θα είμαι ύπνος. Δεν το λέτε με τέτοια έννοια. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, να κάνω και εγώ την ερώτηση. Αντιλαμβάνομαι ότι τα όρια μεταξύ του burnout και της ψιλοκαταθλίψεως είναι δυσδιάκριτα. Αυτό εισέπραξα. Αυτό σημαίνει ενδεχομένως ότι μπορούμε στην περίπτωση αυτή να υποθέσουμε ότι επισέρχεται η σερωτονίνη, οπότε χρησιμοποιώντας SSRIs ή αντικαταληπτική αγωγή μπορούμε να βοηθήσουμε? Αυτό είναι η μία ερώτηση. Και η άλλη είναι το εξής. Επειδή έχω υπόψη την περίπτωση της Ισλαμίας, που σημαίνει ότι η 45χρονη κόρη γιατρός, όταν μιλούσε με τη μαμά, η μαμά αντελήφθη ότι λέει παράξενα πράγματα και ήταν ένα οξύτατο ψυχοσικό σύνδρομο, το οποίο ήταν απότοκος της καταστάσεως, του κοινωνικού στρες που περνάμε τώρα, να το ονομάσουμε έτσι. Άρα λοιπόν, έχετε υπόψη εσείς και από το νοσοκομείο και προσωπικά πραγματικές ψυχώσεις που αναδείχθησαν τώρα μεταξύ γιατρονοσηλευτικού προσωπικού? Να απαντήσω στη δεύτερη ερώτηση, όχι, δεν έχω συγκεκριμένα. Αλλά έχουμε νοσηλεία ασθενών, οι οποίοι ήταν στην ουσία δεν είχαν κανένα στοιχείο από το ιστορικό τους. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ξαφνικά έκαναν μια αυτοκαταστροφική κίνηση μεγάλης σημασίας, χωρίς να υπάρχει στην ουσία ιστορικό κατάθλιψης και χωρίς να μπορούν να το εξηγήσουν. Και στην ουσία, όταν ήρθαν στο νοσοκομείο φοβισμένοι ότι θα έχουν COVID, φάνηκε ότι είχαν COVID και μάλιστα απέδραμε ο COVID, αρνητικοποίησαν σε μια εβδομάδα. Πράγμα που σημαίνει ότι την περίοδο που έκαναν όλο αυτό, που αυτοί φοβόντουσαν να μην κολλήσουν, είχαν μολυνθεί στην ουσία. Και αυτό το ανεξήγητο γεγονός έχει συμβεί δύο φορές. Έχουμε και case report, ελπίζουμε να το δημοσιεύσουμε αυτό. Στο πρώτο σας ερώτημα για την κατάθλιψη, τα αντικαταθλιπτικά πια, ειδικά τα SSRIs, τα χρησιμοποιούν για smart drugs στην Αμερική, τα παίρνουν όλοι και βοηθάει λίγο. Λέμε εμείς χαρακτηριστικά, είναι αυτοί που έχουν το σύνδρομο του γωνιακού γραφείου στον ουρανοξύστη, που έχει το άγχος, γιατί πρέπει να αποδώσεις καλά, γιατί είσαι προϊστάμενος και έχεις το γωνιακό γραφείο, αλλά όλοι στην ουσία που έχουν το γραφείο που βλέπει μία πλευρά, σε στηρίζουν, αλλά παράλληλα σε υποδαβλίζουν για να μπορούν να ανεβούν. Οπότε εκεί έχεις μεγάλο άγχος, πρέπει να έχεις οξύτατες γνωσιακές λειτουργίες, άρα το να πάρεις ένα SSRI σε μια χαμηλή δόση βοηθάει πάρα πάρα πολύ, γιατί
Το πρώτο που κάνει είναι να μειώνει το άγχος. Ενώ η κατάθλιψη τη μειώνει στις 20 μέρες, το άγχος είναι από τις 10. Ένα μόνο πρόβλημα έχω, και αυτό να πω για να μην οδηγήσουμε κόσμο σε μανιακά επεισόδια, ότι το πρόβλημα είναι ότι αν υπάρχει μία ευαλωτότητα για διπολική διαταραχή, αυτός ο άνθρωπος θα κάνει διπολική διαταραχή άμα παίρνει το SSRI μόνος του, οπότε θα έχουμε άλλα προβλήματα μετά. Κύριε Διευθύνουσα, Επιστημονική Επιτροπή, προτείνω να ξανακαλέσουμε τον κύριο Τσόπελα για τέτοιου είδους. Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, αν έχουμε εδώ τον κύριο Σκόπα...